Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον ερωτά. Στον αχέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Ξέρεις πως εχθές επήγα να δω τα μωρά μου και δεν μου μιλούσα. Γιατί? Μίλησα τους για την εγκυμοσύνη της Νιώφης. Πειράξε τους πολλά, μάμα. Λογικό δεν είναι? Καλά ρε παιδί μου, τι φοάτε? Τι φοάτε τους άνθρωπους δηλαδή? Κατάλαβες ρε Χριστίνα, φοάτε, γιατί αν νομπιάω στα σέρκα μου δεν θα βγει ζωντανός. Πάντως όντο κρυφτούλιν όλο μου παίζει, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι ψέματα γίνα όλα που είπε. Εγώ τον επροσκάλεσα. Δεν τον ρίξαμε μέσα. Νικόλα, ζηλεύκεις τον κύριο Σταύρο? Πού είδε βέβαια. Λες να είπα ψέματα? Ε, καλά, το γράμμα της Δέσποινας αφού το λέει καθαρά. Ο άνθρωπος με τον οποίο σε απάντησε η Νεφέλη είναι κάποιος που τον γνωρίζει ο Σπύρος. Ναι, και ο Σπύρος είπε ότι είναι ο Φίλιππος. Ε, τώρα γιατί εξαφανίστηκε? Δεν μου γίνεται με την αστυνομία, με τις έρευνες. Στο μαύρο σκοτάδι, συνεχίζω, κανονικά. Άνοιξε η ίδια κατάπιαν το Κατερίνα μου. Ρε παιδί μου, είναι πολλά παραλογή του τη ιστορία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχει διαφορές με κανένα. Ποιος να τον απήγαγε, δεν μπορώ να καταλάβω. Έπιασε με τηλέφωνο για να κάνω τον Δημήτρη. Και τι ήθελε? Να μου πει πως είναι ευτυχισμένη, Άννη. Και ότι εγώ ήμουν απλά μια περιπέτεια. Εγώ βασικά... Περίμενε ρε, έρχομαι. Δεν καταλαβαίνω. Μωρό μου, μου χτυν που κάναμε το γάμο. Κίνωσε να πιάνε τόση περιουσία. Πρέπει και εμείς να πιάμε το κάτι της μας. Κάνουμε γάμο για να μείνω Κύπρο. Ναι, ξέρω το ρε μωρό. Αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να του φάμε λίγα λεφτά. Καλά, πού ξέρεις εσύ ότι τούτη γυναίκα είναι η γυναίκα του? Πού ξέρεις ρε παιδί μου ότι λέει ψέματα? Εγώ πιστεύω ότι γιατί ξέρω πόσο ψεύτης είναι ο Δημήτρης. Ωραία. Πού αποσκοπεί το τηλεφάνημα που σου έκαμε? Είπε μου ότι ξέρει ότι μου μένω άντρα της. Και να μείνω μακριά του. Ξεκόλυλας που έβλει η ώρα. Εύκολο να μην ζεις. Μαγάρα μπορούσα. Όσο πιο πολλά με τιώχνει, τόσο πιο πολλά θέλω. Η Λουγία αγαπάς. Μην καταστρέψεις το γάμο σου. Μπαρή, να σου το πω έτσι ιατρικά, πρέπει και καταλάβεις. Ο γάμος μου είναι κλινικά νεκρός. Τελευταίος άνθρωπος που έθελα να δω.
Δυστυχώς για σέναν, επέστρεψα. Δυστυχώς για μένα, όξα για σένα. Εντάξει, Λέλα μου. Είσαι χλωμή, άντρα μου. Δεν νιώθεις καλά, αγάπη μου. Αντρούλου. Είμαι καλά, Χρήστο μου. Εν έχω τίποτε. Το κουράστηκα λίγο. Να σου φέρω ένα ποτήρι νερό. Ναι, Λέλα μου. Πονάς πουθενά, άντρα μου. Όχι. Όχι, Χρήστο μου. Είμαι μια χαρά. Μην ανησυχείς. Να φάμε και να πω να κοιμηθώ κάποια ώρα. Έψασα να κοιμηθήκα καθόλου καλά. Να πάει, Άννα μου, να πάει να ξεκουραστεί. Πάντω, έγιναμε όπω του πελού. Βουρούμε που το ένα σπίτι στο άλλο. Ξέραμε ότι έτσι θα είναι η κατάσταση. Δεν υπολόγιζα να αρκούνται έτσι συχνά από το immigration. Ελπίζω να είναι τελευταία φορά. Ποιο είναι έτσι ώρα. Α πάω. Ο Στέλιο, δεν σε περιμέναμε. Ανά μου τούτες οι πελάρες που κάνετε. Θέλετε να μας κάτσουν όλους μέσα. Για ποιο θέμα μιλάς. Εσύ τι έγινε φκετσάμε προχτές που ήταν το immigration. Ένα κατάλαβα. Ήταν να τους αφήσω μόνος τους. Και πού είναι το πρόβλημα. Ο ξαφάσαι ότι να σου φάνε τον καναγάρι σου. Για μισό λεπτό, Στέλιο, νομίζω ότι δεν πρέπει να μιλάς με αυτόν τον. Να μην νομίζεις τίποτε. Και κάτσετε κάτω από δυο κουβέντες. Κάτσε ένα. Ένα. Ένα! Όχι να μου κάνεις μαφίες εμένα! Εσύ? Εγώ δεν κάνω μαφίες, κύριε! Κερδίζεις. Ναι, μόνο που εγώ κερδίζω μόνο σήμερα. Εσύ κερδάς πάντα. Πες μου, λοαρκάζεις να με κερδίσεις και σήμερα! Ναι! Ναι, γελάς! Γελάς, ρε! Θέλω να μιλήσουμε. Εγώ όμως δεν θέλω να μιλήσουμε, με ξαναπιάσεις. Περίμενε να σου εξηγήσω ότι έγινε χτες. Θέλω να ακούσω τίποτε. Τι έχεις. Τίποτε, αγάπη μου. Να περάσει. Η Μαρία μας έστειλε ένα μήνυμα ότι θέλει να ακούσει το τραγούδι «Όλα σε σένα τα βρήκα», το οποίο το αφιερώνει... Τον εραστή της. Όχι, στον άντρα της. Συγκινούμε όταν ακούω για παντρεμένους που εξακολουθούν να είναι ερωτευμένοι. Τυχεροί άνθρωποι που βρήκαν το άλλο τους μισό. Προσέξτε όμως, γιατί τον σύντροφο της ζωής σας μπορεί να τον έχετε δίπλα σας και να μην τον εκτιμάτε. Γι' αυτό, αγάπη παιδιά. Δώστε πολύ αγάπη απλόχερα. Πάμε με το τραγούδι που ζήτησε η φίλη Μαρία. Εσύ, Κατερίνα, θα λέγεσαι σε έναν άντρα όλα σε σένα τα βρήκα.
ακόμα δεν τα είδα όλα. Σε κανέναν άντρα. Εύχομαι πάντως κάποτε να τα βρω. Τελικά είσαι στο θράσος να στραφείς στην Κύπρο, να. Καλά λαλούν ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Ποτέ σου εμ' εγώνεψες. Μάνα μου, ρε. Αδίκησα σε. Γκρίμα. Τι έκαμε, ρε, άχρηστε, να νιώθω και περήφανος και ας έχω μες στην οικογένειά μας. Ξέρεις κάτι. Εν είσαι θεός. Έστω κι ας αρέσκει κάποτε να μάθεις. Ρε μάνα, ντρέπεσαι καθόλου. Ήρθες δαμέ να μου κάνεις εμέναν κήρυγμα μετά από τούτα ούλα που έκαμες. Το μόνο μου λάθος ήταν που αγάπησα μια γυναίκα που δεν έπρεπε να αγαπήσω. Την Νεφέλη. Τη γυναίκα του αρφού μου του Σταύρου. Για την Νεφέλη θα δίνουν και την ψυχή μου ακόμα. Τη συννυφάδα σου, ρε. Την νύφη της γυναίκας σου, ρε, πρώτα που ούλα και πάνω που ούλα, τούτον έπρεπε να σκεφτείς. Στα συναισθήματα αν υπάρχει λογική. Μάνα μου το ρε, τον ευαισθητούλη ρε, το συναισθηματία ρε. Έκαμες πάρα πολλά μεγάλων κακό στην οικογένειά μας. Πρώτα με την Νεφέλη, και ύστερα με την αρφή μου την Ευγενία. Εσύ την έπεψες στον τάφο. Η αρφή σου θα ήξερε τίποτε αν μεν της τα λάλες εσύ. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε Σαΐνη, και τι έθελες να κάνω. Να φύγω την αρφή μου μες στα μαύρα σκοτάδια και εσένα να αλωνίζεις μες στα θκιώτα σπίτια. Πέ μου τι εκατάφερες. Τι εκέρδισες που με ανάγκασες να ξενιτευτώ. Άφηκα σε εσένα που πάνω από τη γη. Ρε άχρηστε και σε πέψα στον τάφο. Και τον αρφό μου το βλάκα στη φυλακή. Γιατί αν εμάθαινε τούτα ούλα που έκαμες έτσι που σου είσαι εμπιστοσύνη να μπαινοφκένεις μες στο σπίτι του, θα σε σκότωνε. Θα σου πω και κάτι, θα σε κράτουν εγώ και να σε σφαγγεντζίνος. Μαμά, πότε να βάλουμε ίντερνετ? Δεν μπορώ να πληρώνω κάθε μήνα για να έχουμε ίντερνετ, Αντρέα. Γιατί, δεν ξέρω πολλά. Αντρέα, τώρα πρέπει να κάνουμε οικονομίες. Ο μισθός της μάμας είναι πολλά μικρός και πληρώνει και ενίκιο. Δεν θέλω ίντερνετ γιατί χωρίσα. Εγώ τι είστε. Εσύ δεν θέλεις τίποτε, αγάπη μου. Αλλά κατάλαβε με λόγιο για εμένα. Να σε καταλάβω εσένα. Να καταλάβω τον παπά. Εμένα ποιος είναι να με καταλάβει. Γεια σας. Πώς και ήρθες? Δεν με θέλετε να φύγω? Υπάρχει λεπτός για να σε θέλουμε εσένα και για. Αχ, αυτό είναι το καλύτερο που έχω ακούσει εδώ και καιρό. Αγάπη μου. Έπρεπε να τηλεφωνούσες πρώτα, μπορεί να λείπαμε. Ήμουν περαστική. Αν δεν είσαστε εδώ, θα ερχόμουν άλλη μέρα. Γιαγιά, να βάλουμε ήρθε εδώ μας η μάμα και ο πληρώνεις. Ανδρέα. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο το παιδί. Πιένετε, κάνετε τις διευθετήσεις και εγώ θα το πληρώνω. Yes. Κάμε το δικό του πάλι ως πόρος. Ευχαριστούμε, Δώρα. Κι εγώ θέλω μια χάρη από εσάς, παιδιά μου. Ό,τι πεις, σούπερ, γιαγιά μου. Πες το και έγινε. Θέλω να μιλάτε καλύτερα με τον πατέρα σας. Είναι πολύ στενοχωρημένος. Τι λάλης, ρε γιαγιά. Πιένε, κάμε μωρό με μια άλλη. Και εμείς πρέπει να είμαστε μέσα στην τρελή χαρά. Όλοι κάνουμε λάθη και ο πατέρας σας έκανε πολλά. Το παραδέχομαι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σας αγαπάει. Ανδρέα μου. Γεια σας, παιδιά. Ρε Γαβριέλα μου, τι έχεις? Τίποτε. Δεν πέρας τίποτε, λάδι μου τίποτε. Αφού θωρώ το μες στα μάτια σου, κάτι έχεις? Δεν ξέρω. Νιώθω ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για τον Μάρκο. Εντάξει, αν είσαι οικογένεια, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όμως είναι ορφανός που μητσείς. Και η οικογένεια του τι θα μπορούσε να κάνει κάτι που δεν έκαναμε εμείς τώρα. Δεν ξέρω. Πάντως εμένα πήρε με πολλά που κάνω την ιστορία. Η Ρένα που ήταν και η γυναίκα του και να ανησυχεί τόσο όσο εσύ, ρε Γαβριέλα. Η Ρένα εχώρησε εντό.
Εγώ ήμουν ο πιο κοντινός άνθρωπος του Μάρκου πριν εξαφανιστεί. Ενώ ο παπάς του γιού μου. Νιώθω ότι έπρεπε να κάνω παραπάνω πράγματα. Πέμω, ρε Γαβρίλα. Πέμω τι μπορώ να κάνω για να σε βοηθήσω. Πέμω. Μακάρι να έξερα. Νιώθω ότι είναι κάπου ζωντανός και πρέπει να το βοηθήσω. Έλα, μην κάνεις έτσι τώρα. Μην ανησυχείς. Ένα βρεθεί, είμαι σίγουρος για αυτό. Γεια σας. Γιώβη, να που θέλεις να με τώρα. Ήρθα να σε δω. Πειράζει. Τι κάνεις, Γαβρίλα μου. Εντάξει, δεν είμαι στα καλύτερα μου μετά από το τόμο που έγινε με τον Μάρκο. Είχατε νέα. Περιμένουμε που την αστυνομία να μας πει. Τότε να σου αλλάξω τη διάθεσή σου με κάτι έτσι πιο ευχάριστο. Τι. Είμαι έγκυος. Άτε τώρα. Μα σοβαρά, πώς. Με το συνηθισμένο τρόπο, αγάπη μου. Σύντομα, ο Σαββοκλής και εγώ θα έχουμε μωρό. Δεν κατάλαβα να κάνεις έτσι. Δεν ξέρω κάτι μπορεί να μείνει κρυφό, ρε μωρό μου. Γεια σου, αγάπη μου. Άρχισες. Είχαμε συνάντηση με τον σύνδεσμο, ωραία. Ο Αλεξάνδρος πήρε. Έξω, ρε παιδί. Πολλά κουραστική μέρα σήμερα. Έχεις όρεξη να μιλήσουμε. Ναι, αγάπη μου, πέμω. Εσύ κάτι ήθελες να μου πεις το πρωί. Ναι. Κάλεσε με Λουκία, γυναίκα του Νικόλα, στο σπίτι της. Δεν μιλάς σοβαρά. Τι ήθελε. Τραγική ειρωνία. Θέλει να μιλήσουμε για τον άντρα της. Το πιστεύω. Ένιωσα πολύ άπλα. Γιατί όμως, γιατί εσένα, γιατί θέλει να σου μιλήσει, ενώ μήπως κατάλαβε κάτι. Όχι. Πιστεύω να κατάλαβε κάτι, όχι. Απλά ήθελα να μιλήσει σε κάποιον και... μίλησε σε μένα γιατί αισθάνεται άνετα μαζί μου. Τι σου είπε ακριβώς. Έναν καλά. Ελένη μου καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει με τον άντρα της. Και αγχώνεται που δεν της μιλά. Και τι να της πει, ρε παπά. Χάσει σχέσεις με άλλη. Δεν ήξερα, πάντως ένιωσα πολύ άβολα. Παπά, αν φταίει σε κάτι εσύ. Δεν φταίω σε κάτι, αλλά κάθομαι απέναντι από έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα. Και ενώ ξέρω τι συμβαίνει, τον κοροϊδεύω. Βασανίζεται για τον άντρα της, Ελένη. Βασανίζεται και ενώ ξέρω τι συμβαίνει, εγώ δεν της μιλώ, αμασώ τα λόγια μου. Ήταν έντιμο του τον από μέρους μου. Είναι έντιμο. Νικόλα, σε ρωτήσω κάτι. Νικόλα. Τι θέλεις. Νιώθω ότι μου κρύφεις κάτι. Είναι η ιδέα σου. Αλλάξες πάρα πολλά. Είναι μεγάλο σοβαρή μας. Ας τα αστεία, εγώ σοβαρό μιλώ. Μαγιά μου, ρε Λουκία, βρες την ώρα. Με θέλεις. Είμαι κουρασμένος. Είσαι κουρασμένος για να κάνεις έρωτα με τη γυναίκα σου. Λουκία, να χαρείς. Μην αρκέψεις, σε παρακαλώ. Κοίταμε. Κοίταμε μισό λεπτό. Υπάρχει άλλη γυναίκα, Νικόλα. Όχι. Τότε ποιο είναι το πρόβλημά σου. Εσύ είσαι πρόβλημα μου, Λουκία. Εσύ. Φαίνεται, Θίτσα, αν δεν καταλάβεις πόσο σοβαρά τα πράγματα. Μόνο μου βγάλεις γλώσσα εμένα. Τσεθιά σου δεν είμαι. Μισό λεπτό της για να καταλάβω, Στέλη. Ήρθες για να μας κάνεις παρατήρηση. Ρε φίλε μου, έτσι πες ζούμε δάμε. Είπαμε να κάνουμε τον γάμο για το συμφέρον όλων μας. Σωστά. Σωστά. Γι' αυτό πρέπει να συνάξεις την κυρία σου που ποδά. Ακούνε σου πως τέλειω. Κουμάντο είναι να καμνείς έσω σου. Μας σε ενοχλεί ρε κουμπάρε που σου ζηλεύκει. Καλά και αντέχεις την, α. Για να σου πω, Στέλιο, εμείς δεν επεμβαίνουμε στις σχέσεις, ούτε σε κρίνουμε, έτσι. Έγινεται να πιένει μαζί σου. Αν μας μυριστεί το εμικρέζιο, εν ούλοι που να μπερτέψουν. Ακούνε σου πως τέλειω.
Τον Ιορδάνη μου με τη Ρωσίδα σου στο ίδιο σπίτι δεν τους αφήνω. Με ενέχεις εννιάν και της κοπέλας μου, δεν της αρέσκει ο Χλεχλές ο Ιορδάνης σου. Χλεχλές, για μένα τι είναι αυτό, σε μένα μίλουσε. Αχ, Θεέ μου, και μπλεξά με τους πελούς εγώ. Να το πάρεις πίσω, να το πάρεις πίσω αυτήν τη στιγμή, αυτό μου είπες. Όχι, να αφήσεις που το σπίτι του τη στιγμή. Το λοιπόν, έναν και έναν κάνουν δυο. Θα αφήνεις μόνο του τον Ιορδάνη να πάνε στο σπίτι της Άννας. Μη ξανακούς ότι ήρθε το immigration και ήσουν και εσύ τζάμι. Γιατί, να μας δέρεις. Έθελε να δεις το μάτι μου να γυαλίζει, εντάξει, θυκούλα. Έξω από το σπίτι μου τώρα. Άννα μου γέμισε. Ακούεις τον Ιταλός μου μιλά. Παναφιώ γιατί δεν έχω τόσο πολύ να κέψω αγύρι στο χέρι μου. Να μας δέρει μες στο ίδιο μας το σπίτι. Μην το λαμβάνεις υπόψη. Είναι ανθρώποι σαν αυτό δεν έχουν κοινωνική μόρφωση. Άκου θράσος. Να μας απειλεί μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Πρέπει να ήταν εδώ ο Σούπερμαν και θα σου έλεγα εγώ. Φάω κάτι, έτσι δεν το σωθά. Εμίλησες του Σπύρου για τις σχέσεις μου με την Νεφέλη. Γι' αυτό να απομακρυνθήκε ο γιο μου. Όχι. Εγώ δεν είπα τίποτε σε κανέναν. Αλλά άρεσε μου που ξαφνικά θυμήθηκες μετά από τόσα χρόνια ότι έχεις γιο. Πάντα προσπαθούσα να έρθω πιο κοντά. Αλλά και όχι με. Επειδή αντρέπε δουλειά σου. Δεν ήθελε να έχει σχέσεις μαζί σου. Πώς, αφού δεν ήξερε τίποτε. Αθυμάσαι εκείνη τη νύχτα που ελάλες της αρφής μου εις μακαρίτης σας ότι αγάπας την Νεφέλη και ότι μίση μου έθελες να φύγεις μαζί της. Ο Σπύρος άκουσες σας. Εγίνεται. Είναι και καλό, γίνεται. Ο Μιτσής ήταν έξω από την πόρτα και άκουσεν τα ούλα. Αθυμήθηκε και την Παναγία τώρα. Ελπίζω ο Σταύρος να μην έμαθε τίποτε ο άνθρωπος για σχέση μου με τη γυναίκα του. Ο άνθρωπος, όχι. Δεν έμαθε τίποτε. Διότι ο Σπύρος ήρθε και είπε του ψέματα. Ότι ο εραστής της Νεφέλης ήμουν εγώ. Γιατί το έκαμε τούτο. Για να σε προστατέψει. Και γιατί έκρατε μου εμέναν κατσία. Τους έφτιαξα. Και γιατί ενόμιζαν ότι η μάνα του επίε που το μαράζι της που έφυγε τσάφηκες τους. Εν είχες κανένα δικαίωμα να μου στερήσεις την οικογένεια μου. Κι αν η οικογένεια σου ρε αλήτη. Την αρφή μου που βασάνιζε και περίπεζες, οξά την νύφη μου την Νεφέλη που την είσαι ερωμένη. Οξά το γιο σου το Σπύρο που δεν αισθάθηκες ποτέ σου άξιος να είσαι δίπλα του. Κι αν η οικογένεια σου μου λαλείς. Εστέρισες μου όλους τους ανθρώπους που αγαπούσα. Εσύ ήσουν πάντα κουβαλητός. Εγώ όμως έπρεπε να προστατέψω την οικογένειά μου. Το γέμα μου, που ήταν η αρφή μου, που ήταν ο αρφός μου. Η ευγενία ενάντεξε τη βρωμιά σου και πέθανε. Εντάξει, και δεν θέλει να το μάθει ο Σταύρος γιατί ήταν να πελάνε. Εν είχες δικαίωμα να με αναγκάσει να φύγω. Εσύ δίκιο. Δεν έπρεπε να σε διώξω, έπρεπε να σε σκοτώσω εκείνη την ώρα, για μέ! Να σε δέψω στον τάφο και εσένα και το βρωμισμένο το μυστικό σου! Ξέρεις, το... Candle in the Wind 97, το remake που έκαμε ο Elton John, στη μνήμη της πριγκίπισσας Ταϊάνας, πούλησαν 33 εκατομμύρια αντίτυπα. Μα σοβαρά, δεν ήξερα. Είναι το τραγούδι με τις περισσότερες πουλήσεις στη δεκαετία του 90. Να μια καλή ιδέα για την εκπομπή μας σήμερα. Τραγούδια που έχουν κάνει μεγάλες επιτυχίες. Καλό, μα, πολλά γιατί ψάξατε στο ίντερνετ. Ας να το ψάξω να δούμε. Να βρω κι εγώ και τι άλλα.
Έλα. Τι είναι, καλά είναι. Πώς πάει η φάση? Κοίτα, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Εντάξει, ας σε πάρω μετά. Καλύτερα να μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο, Αλέξ. Τι? Έστειλες εδαμένα κάποιος στον δικηγόρο του? Όχι, αλλά αν έβλεπες και εσύ το παιδί σου στενοχωρημένο, το ίδιο θα έκανες. Γεια. Του δεν νιώθει ο παπάς να εμπαντρευτεί? Όχι, αγάπη μου. Ο πατέρας σου δεν την αγαπάει. Αν την αγαπά, αλλά κάμε μωρό μαζί της. Κατά λάθος έγινε αυτή η εγκυμοσύνη. Και πρέπει η Θεία και ο Ανδρέας να πληρωνούν τα λάθη του Σοφοκλή. Μαρία, η Νιώβη είναι πανούργα γυναίκα. Πιστεύω πως επεδίωξε να μείνει έγκυος για να τον έχει στο χέρι. Ενε πρέπει από την αρχή να κάνει σχέση μαζί της. Δεν ήρθε εδώ για να δικαιολογήσω τα δικαιολόγητα. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι να μην στεναχωρείτε τον πατέρα σας, γιατί είναι σε πολύ κακά χάλια. Και εμείς είμαστε χάλια, αλλά τι κάνει ο παπάς για τούτο? Δωρά, αφήστε τα μωρά ήσυχα. Αρκετά πληγωθήκα μόνο την ιστορία. Και η λύση ποια είναι? Να μην το συζητάμε για να υπάρχει έχθρα μεταξύ τους? Εγώ πάνω σου μην νομίζω αντίθερο. Και θα μιλήσω ποτέ. Ανδρέα μου, κάτσε να μιλήσουμε. Δωρά, τα πράγματα είναι πολλά δύσκολα. Ξέρεις ότι ο Ανδρέας έχει αδυναμία εντός Σοφοκλή. Τούτον όμως που έκαμε, δεν μπορώ να το συγχωρέσει. Ούτε ζωή. Και τι θα γίνει? Δεν θα μιλάτε με τον πατέρα σας? Δώσ' τους λίγο χρόνο, Δώρα. Μωρά ακόμα και δεν μπορούν εύκολα να δεχτούν κάποια πράγματα. Δεν βοηθάς όμως και εσύ, ρε Μαρία. Μέσα σε μια νύχτα, ένιωσα τη μεγαλύτερη προδοσία. Ο κόσμος μου γύρισε ανάποδα. Αλλά ούτε εσύ το γιος σε ρωτήσετε αν είμαι καλά. Δεν έχεις ιδέα αν τη νιώθω. Μια ζωή προς το Σοφοκλή, αλλά δεν σε κόφτει για κανέναν άλλο. Νομίζω είναι καλύτερο να φύγεις. Θεία μου. Έκαμε λάθη και πρέπει να τα πληρώσει. Και πρέπει ακόμα να καταλάβει ότι δεν είμαστε παιχνίδα για δουλειά. Είναι πατέρα σας, Θεία. Ό,τι κι αν έκανε. Αυτό μην το ξεχνάτε. Αν μπορούμε να πούμε της Λουκίας. Θα το ήθελες? Όχι βέβαια. Τρεπόμαι. Τρέπεσαι αγαπη μου. Γιατί δεν ήξερες ότι ο Νικόλας είναι παντρεμένος? Και να το πιστέψει. Αλλά τούτη είναι η αλήθεια. Αν της πούμε την αλήθεια και διαλύσει το γάμο της, του τον ένα έντιμο πάλι. Ναι. Προς γκρεμός και πίσω ρέμπα. Ό,τι κάνουμε είναι λάθος. Γιατί έπρεπε να βρεθώ σε αυτή τη θέση, ρε παπά. Και το χειρότερο σου το είπα ακόμα. Ήρθε ο Νικόλας και βρε με να μιλώ με τη Λουγία. Πώς αντέδρασε? Χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια του. Και νομίζω να μιλούσα μαζί της για τις σχέσεις σας. Παπά, ξέρεις ότι ακόμα και σήμερα πιάνε με τηλέφωνο? Τι ήθελε? Δεν ξέρω, παπά, δεν τον άφησα να μου μιλήσει. Μπορεί να ήθελε να μου πει για τη συνάντησή σας. Νικόλας, θα κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρήσει επαφή μαζί σου. Μην το απαντάς στο τηλέφωνο, Ελένη μου. Μην το ενθαρρύνεις. Προσπαθώ. Προσπαθώ να τον αποφύγω όσο πιο πολλά μπορώ. Τι φταίει η καημένη Λουγία? Τι φταίει αν ο άντρας της θέλει να παίζει δεξιά ή αριστερά? Τη Λουκία θυμάν του Νικόλα. Την τη στιγμή όμως νιώθω τόσο θυμωμένη που δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν άλλο. Όχι να σε τώρα έτσι. Όχι αγάπη μου. Να περάσει είναι τούτο. Πώς σε περάσαν τόσα πολλά. Gracias.
αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να ακούσω έτσι πράγμα. Ούτε εμείς τα περιμέναμε, αλλά ήρθε. Τώρα η κουβέντα του είναι συζητούμε, δαμέ. Το κακό, δεν κατάλαβα. Ρε, νιωβί, δαμέ, η κοπελούλα θα λύσεις ότι είναι καλά, ότι χάσει μειώσει ο πατέρας του γιού της. Και εσύ λαλείς για την εγκυμοσύνη σου. Εν υπάρχει πρόβλημα, Σοφοκλή μου. Καλύτερα να μιλούμε για άλλα πράγματα. Ήθελα να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί με κάποιον παρακάτω. Κατεβαίνει, βιάτε. Άντε, γιατί ώρα τώρα βγάλει με έξω από ρούχα μου. Και όλο είναι το πρόβλημα, Σοφοκλή. Θέλει να το κρατούμε κρυφό, δηλαδή ντρέπεσαι μου να γίνει πατέρα. Δεν χώρισα ακόμα. Σύντομα να είσαι χωρισμένο. Έγιναν όλα πολλά γλυόρα. Η εγκυμοσύνη σου, ο χωρισμό. Ώσπου να εμπεδώσουμε το ένα, έρχεται το άλλο. Γίνεται. Ένα πετλάνο να πεθιά. Εγώ ζω τη ζωή κάποιου άλλου. Γίνεται να μου συμβαίνουν όλα τούτα εμένα. Λοιπόν, τούτο είναι που εσπάζουν τον άνθρωπο. Μόλις πάω να χαρώ για κάτι, θα βρει έναν τρόπο να μου την εσπάσει. Λοιπόν, να φύγω να πάω μέσα, γιατί... Άντε, να μην πω κάτι να κουβέντε. Άντε! Φαίνεται αν ήταν έτοιμος για ακόμα ένα μωρό. Τι έχεις? Αφήσουμε ήσυχη. Καλά. Sorry που σου μιλήσα έτσι πριν. Ξέρεις, Νικόλα, με ένα sorry έτσι διορθώνεται η κατάσταση. Ο γάμος μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Και τι θέλεις να κάνουμε, ε? Θέλω να μιλήσουμε. Θέλω να συζητήσουμε και να μου πεις τι συμβαίνει. Να πούμε τι. Τι έχεις? Δεν με θέλεις πλέον. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχω. Καλά, εν απάντηση τώρα τούτη. Τούτη, έχω τούτη σου λάλο. Είδες. Είδες. Είσαι όλη την ώρα μέσα στην ειρωνία και μέσα στην αδιαφορία. Τι συμβαίνει, Νικόλα? Εντάξει, αποφάσισα πως θα ήταν καλό και ο σκιό μας να φύγει λίγο γύρω μου το σπίτι. Τι? Θέλω να μείνω λίγες μέρες μόνο μου. Έχω ανάγκη να σκεφτώ μακριά από σένα. Τώρα σοβαρά μιλάς? Νομίζω δεν μίλησα πιο σοβαρά στη ζωή μου. Να πάεις πού? Στο γραφείο. Ο καναπές είναι μεγάλος, να με χωρέσει, να βολευτώ. Δηλαδή θέλεις να χωρίσουμε τώρα? Άκουσες με τώρα να σου πω θέλω να χωρίσουμε? Είπα απλώς θέλω να μείνω λίγες μέρες μόνο. Όχι. Εν το δέχομαι τούτο. Δεν το δέχεσαι. Ναι, δυστυχώς μου στον τη φορά θα γίνει τζιόν που θέλεις εσύ. Να γίνει τζιόν που θέλω εγώ. Ξέρω, Λυκία. Έτσι πρέπει να γίνει. Νικόλα! Αρτήτως. Ήσουν τέλειος απέναντι στη γυναίκα σου, της Μακαρίτης σαν τη Σοφία. Τη Σοφία να μην την ξαπιάσεις στο στόμα σου, άκουσες! Ποια μας εντύψεις τώρα, κύριε Φιλιππέ. Ίνταλος αυτοκτόνησε η Σοφία, θυμάσαι. Κυριάκο, εγώ κράτησα το στόμα μου κλειστό. Και εσύ το ίδιο θα κάνεις. Τίποτε μείνεις και κρυφόν και ξέρεις το. Η κόρη σου και η Ελένη, είπα μου ότι είναι φέλη, εγέννησε ένα γιο, τον Αλέξανδρο. Πού πάει η κουβέντα σου, Κυριακό? Τον καιρό μου μαζί της είχε μόνο τις κορούδες. Τούν το μωρό εγεννήθηκε λίγους μήνες μετά που χωρίσαμε και φύγαμε για την Αγγλία. Άθιμο. Ρωτώσε, ο Αλέξανδρος γιος μου. Ο Αλέξανδρος γιος του αρφού μου του Σταύρου. Ξαναρωτώσε, Φίλιππε. Τον καιρό που με όθιωξες, είναι φέλη ήταν έγκυος το μωρό μου? Ο Αλέξανδρος γιος μου. Ναι, ρε! Τότε που έφυγες ήταν δυο μήνων έγκυος. Ο Αλέξανδρος εν παιδί δικός σου.
Μην επιμένεις, πρέπει να μείνω μόνος μου, λέω σου. Με φύζ, ρε Νικόλα. Με να φύγεις τα κλάμε τώρα, ρε σπελάρες. Δεν μου κάμα. Δηλαδή, τι έφταξα, τι έκανα λάθος. Και καλά τι γενέκα μου, τα μωρά μου. Θα αλλάξουν γνώμη. Μα πότε ρε, μα συνέχεια έτσι μου λαλείς. Πότε. Ως που πάμε και κάθε μέρα γίνονται χειρότερα πράγματα. Γίνεται όμως, θα σταματήσετε να τον αγαπάτε. Μήπως θέλεις να αγαπήσουμε και την αντικαταστάτρια της μάμας μας. Να είμαστε κοντά στην εγκυμοσύνη της. Πήγα στο δικηγόρο. Αυτός ο γάμος τελειώνει εδώ. Αυτός ο γάμος δεν τελειώνει ποτέ. Αυτός ο γάμος δεν θα τελειώσει ποτέ. Πρώτα θα τελειώσουν οι ζωές μας και μετά αυτός ο γάμος. Δίκη, δεν θέλω να ξαναζήσω τα ίδια. Καλά, ούλος ο κόσμος είμαστε μαζί, ρε Άλεξ. Πώς να το δικαιολογήσουμε στον κόσμο την αφή, δηλαδή. Να πούμε ότι θέλει ανανέωση η εκπομπή. Άρχισαν τα όργανα. Άρα, Νίκολα. Άρα, Ελένη. Τι κάνεις τώρα, κύριε Σταύρο. Θα φύγεις που την Κύπρον όπως έφυγες και τότε. Εγέλασες μου μια φορά. Τώρα που ξέρω ότι έχω γιον, να το δω. Εν έχω να φύγω να πάω πού πότε.